Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολλές είναι οι αντιδράσεις σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα της πώλησης των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, όπως συμφώνησε η κυβέρνηση με τους θεσμούς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Πλακεντά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Λούση, σας και στην καθεδρία για το δίκτυο. Τώρα φαντάζομαι, κύριε Πλακεντά, είναι αρκετά βαρύ το κλίμα τόσο στην περιοχή της Κοζάνης όσο και στη Φλόρινα. Είναι μια εξέλιξη βέβαια που αγγίζει ευρύτερα όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Να μας πείτε λιγάκι όμως κατά πόσο θεωρούμε ότι μια τέτοια απόφαση ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει. Είναι μια ηλυμένη ουσιαστικά απόφαση και ξέρουμε ότι σπάνια αυτές οι αποφάσεις και αυτά που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο κυβέρνησης με τους εταίρους μας μπορούν να αλλάξουν ανεξαρτήτως κινητοποιήσεων, όπως έχουμε δει για πάρα πολλά πράγματα. Ναι, τα πράγματα είναι λίγο πολύ όπως τα είπατε και συμφωνώ μαζί σας, εκτός ίσως από το τελευταίο. Σας θυμίζω ότι πολλές φορές με άλλα μέτρα ή με κάτι άλλο το οποίο προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από τους θεσμούς, όπως λέει η κυβέρνηση, πολλές φορές μέτρα πάρθηκαν πίσω για να εφαρμοστούν κάποια άλλα. Παρ' όλα αυτά το κλίμα όντως είναι βαρύ, κυρία Λούσιου. Είμαστε σε μια στιγμή στο σημείο μηδέν για τη Δυτική Μακεδονία συνολικά και όχι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, στην οποία δραστηριοποιείται η ΔΕΗ με τις γενετικές της μονάδες λόγω των αρχείων. Είναι μια στιγμή που πρέπει όλοι να ζυγίσουμε τα πράγματα και πρέπει να αντιδράσουμε σε μια προσπάθεια, σε μια απόφαση που λέει ότι ενώ τα ενεργειακά θέματα είχαν κλείσει, θα πρέπει να ξανανοίξουν. Ξανανοίξανε λοιπόν με την πρόταση για πώληση λιγνητικών μονάδων και όχι μόνο, κατά την άποψή μου. Τώρα, κύριε Πλακεντά, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, γιατί είχα μια συζήτηση πρόσφατα τηλεοπτική με τον συνάδελφο τον Σπύρο τον Κουταβά, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι είναι πολύ πιθανόν να μην υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον από πλευράς ιδιωτών για την αγορά των συγκεκριμένων μονάδων, καθώς ξέρουμε ότι και το μέλλον του λιγνίτη στην περιοχή μας δεν είναι δεδομένο. Οπότε υπάρχει μια αντίληψη ότι μπορεί να μην πουληθούν τελικά οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο το μέλλον του λιγνίτη, κυρία Λούσιου. Κοιτάξτε, έχει δίκιο ο συναδελφός σας, ο κ. Κουταβάς, όπως είναι και η άποψη που έτσι την έχουν ασπαστεί και πάρα πολύ από τους συνδικαλιστές που γνωρίζουν πολύ καλά τα, πολύ καλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, όποιος πάει να αγοράσει λιγνητικές μονάδες, θα πρέπει να βάλει ένα σκασμό λεφτά για να λειτουργήσει οι μονάδες που σήμερα λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο των εργαζόμενων ή χάρη στην τεχνογνωσία που έχει η ΔΕΗ. Οποιαδήποτε και κάποιες από αυτές είναι αρκετά παλιές. Ναι, χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Δεν νομίζω ότι κανένας ιδιώτης εντός εισαγωγικών, γιατί τους ντόπιους εδώ τα βαδίδες έχουμε μάθει να τους λέμε ιδιώτες το τελευταίο καιρό, λοιπόν θα μπορούσε ή θα ήθελε να δώσει ένα σκασμό χρήματα για να πάρει μονάδες προκειμένου να τις λειτουργήσει. Άλλο πράγμα έχουν στο μυαλό τους, κυρία Λούσιου, άλλωστε το κομμάτι που μας υποχρεώνει να δώσουμε κάποια λιγνητικά κοιτάσματα σε ιδιώτες είναι ανοιχτό για τη ΔΕΗ. Θα μπορούσαν αν θέλανε να πάνε να πάρουν κοιτάσματα στη Δράμα, στην Ελασσόνα ή στα Κομνηνά εδώ στην Κοζάνη, όπου πραγματικά υπάρχουν διαπιστωμένες αρκετές ποσότητες λιγνίτη και να τους βγάλουν. Δεν θέλουν όμως αυτό, ξέρετε τι θέλουν, κυρία Λούσιου. Θέλουν το εύκολο κέρδος. Και το εύκολο κέρδος προκύπτει όταν δεν θα μπορέσουν, όπως είπε ο κύριος Κουταβάς, να υπάρξει στο market test πρόταση για λιγνητικές μονάδες. Και να πάνε στα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Να περάσουμε στα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Ο στόχος είναι το νερό. Και ελάτε τώρα και πέστε μου εσείς, όταν η Θεσσαλονίκη, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, ιδιωτοποιείται από τον Αλιάκμονα και από τη Λίμνη Πολυφίτου, ή όταν όλος ο κάμπος της Βέρειας αρδεύεται από το φράγμα του Πολυφίτου και της Φικιάς, να μου πείτε πώς θα καθορίζει την τιμή του νερού ο ιδιώτης, προκειμένου να πιει νερό ο Θεσσαλονικιός ή να ποτίσει το χωράφι του ένας άνθρωπος του κάμπου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ημαθία. Αυτά είναι τρελά πράγματα τα οποία έχουν γίνει και στο εξωτερικό και σήμερα παρακαλάνε άρων των άρων να επιστρέψουν τις εταιρείες νερού πίσω στο δημόσιο ξανά, γιατί είδαν ότι αυτά τα πράγματα δεν προχωράνε. Δυστυχώς εδώ μας θεωρούν μπανανία και απικία
και λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά κύριε Πλακεντά, νομίζω ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, λυπάμαι έτσι δεν είναι. Πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ και αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ορθώσει ήδη το ανάστημά της στο συγκεκριμένο μέτρο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση. Είπε ότι θα κάνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην πουληθούν και να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ. Το παρακολουθούμε με πολύ προσοχή και ως περιφέρεια αλλά και ως Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να πάρουμε τα όποια μέτρα χρειάζεται γι' αυτό. Ήδη ξεκινήσαμε με ένα μεγάλο συγκαλυτήριο που συνδιοργανώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Πτολεμαΐδα. Όπου είχαμε και το παρόν και από την Καστοριά ακόμη, παρά το γεγονός ότι δεν αγγίζει ιδιαίτερα την περιοχή μας με την έννοια ότι εδώ δεν υπάρχουν εργοστάσια, αλλά... Ναι, την έννοια αυτή δεν την αγγίζει, αλλά η φτωχοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας αγγίζει όλη τη Δυτική Μακεδονία, κυρία Λούσου. Έτσι, όταν ο υπάλληλος της ΔΕΗ, ο Πτολεμαϊδιώτης ή ο Κοζανίτης που δουλεύει στη ΔΕΗ, ο Φλωρινιώτης δεν έχει λεφτά, βέβαια στην πανέμορφη Καστοριά να πιει τον καφέ του, να πιει το ούζο του, να κάνει μια βόλτα, που σήμερα αυτό το πράγμα και την Καστοριά, που είναι αν θέλετε η κορονίδα του τουρισμού για την Δυτική Μακεδονία, ουσιαστικά έχει ένα μεγάλο έσοδο από αυτή τη διαδικασία. Σκεφτείτε το λοιπόν ότι όταν πιάνει φωτιά το σπίτι του γείτονα και εγώ είμαστε όλοι. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Πλακεντά, και ανεξάρτητα με το αν κάποιοι θέλουν ή δεν θέλουν να το δουν αυτό, σίγουρα ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μαζικών απολύσεων όπως διαβάζουμε και μια τεράστια μείωση μισθοδοσίας στους υπαλλήλους της ΔΕΗ προφανώς θα έχει επιπτώσεις σε όλη την οικονομία. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία αυτών που είπατε. Για μας η πώληση μιας μετοχής ή η πώληση έστω και μιας μονάδας της ΔΕΗ σημαίνει πόλεμος. Και το έχουμε πει, μάλιστα και ως Περιφερειάρχης έχει πει νομίζω με τον πιο εμφατικό τρόπο που μπορεί, ότι αυτό θα προκαλέσει θεσμική εκτροπή, διότι θα παρατηθεί το σύνολο των ανθρώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Αρχής. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό, κύριε Πλακεντά, γιατί... Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί νέα δεδομένα σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως, κύριε Πλακεντά, βλέπουμε για παράδειγμα τον κύριο Καρυπίδη σε μια στενή σχέση με την κυβέρνηση και με φωτογραφίες δίπλα στον Πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δύο λίγο ξενίζουν τον κόσμο. Δηλαδή από την μία να λέμε ότι η πώληση της ΔΕΗ ενδεχομένως σημαίνει πόλεμο και από την άλλη πλευρά να βλέπουμε τον Περιφερειάρχη σε εναγκαλισμούς με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κυβέρνηση δείχνει ότι θέλει τελικά ή υποχρεούται να προχωρήσει στην πώληση των μονάδων της ΔΕΗ στην Κοζάνη και στην Φλόρινα. Αυτά έχουν σχολιαστεί, κύριε Πλακεντά, έχουν σχολιαστεί με αρνητικό τρόπο. Έχουμε ίσως κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μ' ακούτε, ωραία. Να επαναλάβω λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε δει τον κύριο Καρυπίδη και μάλιστα σε πρόσφατες έτσι, φωτογραφίες, σε εναγκαλισμούς με τον κύριο Τσίπρα, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία υποχρεούται ή αποδέχθηκε, αν το θέλετε έτσι, αυτό το μέτρο το οποίο επέβαλαν οι εταίροι. Κυρία Λούσιο, ο κύριος Καρυπίδης δεν έκρυψε ποτέ ότι έχει μια φιλική σχέση με τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και ύστερα, αυτό ίσως του δίνει και μεγαλύτερη δυνατότητα και μεγαλύτερο δικαίωμα να μπορεί να παρεμβαίνει για να μπορεί να πει πράγματα στον Πρωθυπουργό ή σε κάποια μέλη της κυβέρνησης. Και επαναλαμβάνω ότι είμαστε εδώ, έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι οποιαδήποτε στιγμή πειραχθούν νερά και ενέργεια, αυτό σημαίνει πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Σε αυτή τη φάση, κύριε Πλακεντά, θεωρείτε ότι υπάρχουν ελπίδες ανατροπής της απόφασης? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση τι έκανε. Πήγε στο Eurogroup και έχει συμφωνήσει προφανώς με κάποιο κείμενο να προχωρήσει στην πώληση μονάδων. Έτσι. Δεν το έχει εξειδικεύσει. Περιμένουμε να δούμε τι εξειδίκευση θα έχει αυτό. Τι σημαίνει πώληση ελληνικών μονάδων. Τι σημαίνει δίνουμε μονάδες. Δεν βάζω το ζήτημα καν πιες, γιατί για μένα το ίδιο είναι όλες. Είτε είναι το αμύντιο, είτε είναι η καρδιά, είτε είναι ο Άγιος Δημήτριος ή οτιδήποτε άλλο, είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, αφού αποσαφινιστεί τι ακριβώς θα γίνει και στην προσφέρει επίσκεψη του κυρίου Σταθάκη,
Ο κύριος Αδάκης είπε ότι δώστε μας λίγο χρόνο να δούμε τι ακριβώς γίνεται, διότι κάτι έχουμε και εμείς στο μυαλό μας να διαπραγματευτούμε με κάποιον τρόπο. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι του δίνουμε αυτό το χρόνο που ζήτησε, διότι σας θυμίζω ότι αν δώσουμε χρόνο ή εξουσία σε κάποιους άλλους, ήδη έχουν αποφασίσει να πουλήσουν, κάποιοι λένε πουλήστε χθες. Ή εμείς θα πουλήσουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και ρωτάω πόσες είναι οι πιθανότητες ανατροπής. Δεν ξέρω να σας τις πω αυτές τις πιθανότητες. Θεωρώ πάντως ότι έχουμε το δικαίωμα και την ελπίδα να μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτό. Τι έχουμε τώρα, κύριε Πλακεντά, προγραμματισμένο? Έγινε, όπως είπατε και εσείς, έχουν γίνει ήδη 2-3 κινητοποιήσεις. Ποια είναι τα επόμενα βήματα του αγώνα? Εντάξτε, έχει δημιουργηθεί σε μια σύσκεψη φορέων που έγινε την περασμένη Πέμπτη ένα συντονιστικό όργανο που συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των φορέων της περιοχής. Το συντονιστικό αυτό όργανο, στη συνεργασία με τη ΓΕΝΟΠ, έχει αποφασίσει να κλιμακώσει τις ενέργειες που υπάρχουν. Αυτό που μπορώ να σας πω και εν όψη και του Πάσχα είναι ότι αμέσως μετά το Πάσχα η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ το ανακοίνωσε, μάλιστα και ο πρόεδρος της, ο κ. Αδαμίδης, και είμαστε σε, αν θέλετε, σε συνεννόηση γι' αυτό. Θα κάνει εξίσου ένα μεγάλο συλλαλητήριο τέτοιο στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, στην Πελοπόννησο, και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μια συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Υπάρχει ένα πλάνο με διάφορες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να τύχει όμως πρώτα η έγκριση του συντονιστικού οργάνου αυτού που δημιουργήθηκε, για να μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι. Γιατί προς το παρόν είναι προτάσεις που υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλάνο με 10-15 ενέργειες που πρέπει να γίνουν όλο αυτό το διάστημα. Και μέχρι σότου υπάρξει, αν θέλετε, δικαίωση στο συγκεκριμένο θέμα. Εκτιμώ ότι αν είμαστε όλοι ενωμένοι θα τα καταφέρουμε, κυρία Λούση. Θεωρείτε ότι ο αγώνας μπορεί να πάρει και ακραία μορφή? Έχουμε αρκετά χρόνια βέβαια να δούμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις από πλευράς ΔΕΗ. Θυμάμαι όμως κάποιες εποχές που πραγματικά γινόταν και διακοπές ρεύματος για αρκετές ώρες. Θεωρείτε ότι θα φτάσουμε σε αυτά, χωρίς να είστε βέβαια καθήλυνα αρμόδιος να μου απαντήσετε, αλλά εάν θεωρείτε ότι θα φτάσουμε και σε τέτοια επίπεδα, την άποψή σας, την εκτίμησή σας? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτός ο αγώνας είναι μαραθώνιος. Δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, δεν είναι αγώνας 200 μέτρων. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή και επιμονή. Υπάρχουν τα μέσα, θα δούνε και θα επιλεγεί από πλευράς των φορέων της περιοχής ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε ο προστάσιο υπάρχει. Αυτό μπορώ να σας πω τώρα. Κάτι άλλο δεν μπορώ να πω. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω όμως τώρα, κύριε Πλακεντά, γιατί πέρα από το θέμα της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ, έχει γενικά ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα, και έχει αρκετά χρόνια νομίζω που έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, για τη μεταλιγνητική περίοδο για την περιοχή της Βυτικής Μακεδονίας, που και πάλι τα μηνύματα, έτσι όπως τα λαμβάνουμε, δεν ήταν πολύ ευχάριστα σε σχέση με το μέλλον της περιοχής και της ΔΕΗ. Προσωπική μου άποψη, και εκφράζω καθαρά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι η μεταλλητική περίοδος δεν έχει έρθει. Έχει έρθει η περίοδος που πρέπει ορθολογικά και με μεγαλύτερη προσοχή να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτη, ο οποίος είναι το εθνικό μας καύσιμο και το οποίο μέχρι σήμερα δεν το χρησιμοποιήσαμε όπως έπρεπε. Υπήρξε κατασπατάληση της διαδικασίας του λιγνίτη. Να το προσαρμόσουμε σε δεδομένα που πιθανόν δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε περισσότερο το χρόνο ζωής. Τα κοιτάσματα, δόξα τω Θεώ, εδώ στην περιοχή είναι πάρα πολλά. Πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν τη συνεργασία με τη ΔΕΗ, με ποιον τρόπο αυτό όλο το πράγμα μπορεί να γίνει, τηρώντας περιβαλλοντολογικούς όρους που είναι βασικό πράγμα για μας, σεβόμενη την τοπική κοινωνία και κρατώντας τις υποσχέσεις αλλά και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, και ταυτόχρονα δίνοντας ενέργεια και άρκεια στην περιοχή μας, από ένα καύσιμο το οποίο είναι εθνικό, είναι δικό μας, δεν εξαρτάται από τιμές και από πολέμους και από κόντρες και από νάζια που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση στην άλλη, και μπορεί να δώσει στη χώρα προοπτικές ανάπτυξης. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, για αυτούς που υποστηρίζουν ότι έχει έρθει η μεταλλητική περίοδος, άποψή μου είναι ότι μάλλον ευσεβείς πόθους προσπαθούν να εκφράσουν και όχι την πραγματικότητα.
Κύριε Πλακεντά, θα ήθελα όμως να δούμε και σε αυτό το σημείο, σε σχέση πάντα με τη ΔΕΗ, να δούμε και το θέμα λίγο του φυσικού αερίου. Επειδή έχει γίνει αρκετές φορές η κουβέντα ότι η ΔΕΗ μπορεί να χρησιμοποιήσει και το φυσικό αέριο, κάτι που μας δίνει ενδεχομένως ένα συν στο ότι μπορούν να συνδεθούν και οι οικίες. Ξέρετε ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για την περιοχή της Καστοριάς που πληρώνει πάρα πολλά για θέρμανση, το γνωρίζετε. Ξέρω, ας λύσουμε πρώτα το πρόβλημα του να πάρουμε ενέργεια από τον ΤΑΠ που θα περάσει. Προσωπική μου άποψη είναι ακριβώς όπως το θέσατε και είμαι υπέρ της άποψης και υπέρ της θέσης της Καστοριάς ότι θα πρέπει να εξυπηρετηθεί η περιοχή με αναμονή, γιατί είναι μια περιοχή που δεν έχει το αγαθό της τηλεθέρμασης που αυτή τη στιγμή έχουν οι πολίτες στην περιοχή της Κοζάνης, της Πελεμαΐδας, του Αμιντέου και λίγα συντόμως και της Φλόρινας. Έτσι λοιπόν η Καστοριά και το Άργος έχουν προτεραιότητα αντί αυτού. Ας πάρουν πρώτα με τον τρόπο που πρέπει και με τη διαδικασία που πρέπει δύο αυτές τις περιοχές και μετά έρχεται και ανοίγει η κουβέντα για το αν και πώς πρέπει να πάρει ή όχι. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί λέγεται ότι μόνο εφόσον πάρει η ΔΕΗ φυσικό αέριο, και αυτό γιατί θα αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες. Μην το πείτε, γιατί το ότι λέγεται εμένα δεν μου λέει κάτι. Το ότι λέγεται, καλά κάνει και λέγεται. Αλλά επειδή λέγονται, επειδή λέγονται πάρα πολλά πράγματα, κύριε Πλακεντά, έχει ακουστεί εν πάση περιπτώσει τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποιος εξέφρασε αυτή την άποψη. Αλλά έχει ακουστεί πάρα πολύ και νομίζω ότι... Είναι λαθασμένη η άποψη κατά την άποψη δική μου. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Απλά το θέτω γιατί. Γιατί, και θα το επαναλάβω, εάν ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει αυτός ο συλλογισμός, εάν η ΔΕΗ πάρει αρκετή ποσότητα φυσικού αερίου, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως θα υπάρχει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, γιατί οι ποσότητες φυσικού αερίου που θα απορροφηθούν εδώ από Δυτική Μακεδονία, συνδυασμό δηλαδή ΔΕΗ και την περιοχή της Καστοριάς και ενδεχομένως των Γρεβενών, τότε θα είναι πολύ πιο πιθανό να μπορέσουμε να πάρουμε όντως φυσικό αέριο. Αυτή είναι η ερώτηση. Είναι λέτε μία δεν ισχύει. Είναι μία συλλογική. Εγώ δεν το έχω ακούσει σε κανένα τραπέζι, είτε επίσημο είτε ανεπίσημο που έχω καθίσει και έχουμε κουβεντιάσει για τέτοια δεδομένα. Είναι μια συλλογιστική η οποία έχει τη βάση της, έτσι όπως τη θέτεται, έτσι, από την άποψη της μεγαλύτερης επένδυσης, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι άλλες οι προτεραιότητες και άλλες οι λειτουργίες. Βάσει αυτών που ξέρω εγώ, τόσο της ΔΕΗ, όσο και οι δικές μας θα πρέπει να είναι άλλες, αν θέλουμε κάποια στιγμή να μην ωραιοποιούμε τα πράγματα, αλλά αν θέλουμε πραγματικά κάποια στιγμή η Καστοριά και το Άργος να έχουν, ή τα Γρεβενά, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια ενδεχόμενη βάνα που θα υπάρχει εκεί. Προχωράει καθόλου όμως αυτή η διαδικασία, κύριε Πλακεντά, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι ενώ λέμε ότι βούληση όλων είναι να γίνει αυτή η διαδικασία και η αναμονή να υπάρξει και δίκτυο να κατασκευαστεί, αλλά στην πράξη, κατ' ουσίαν, δεν έχουμε καμία διαβεβαίωση και από πουθενά το εάν θα προχωρήσει ή όχι αυτή η διαδικασία. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Καλά, κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, κύριε Πλακεντά, ούτως ή άλλως. Είναι κοινότυπο αυτό που σας λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Πολύ σύντομα, το λέω με τα λόγω γνώσης, πολύ σύντομα θα ακούσετε ανακοινώσεις από τον κύριο Περιφερειάρχη. Και ένα τελευταίο ζήτημα που θέλαμε να θίξουμε, κύριε Πλακεντά, έχει να κάνει με τα διόδια της περιοχής της Νεάπολης. Επίσης, αρκετά γνωστό το θέμα. Έχει ελειφθεί απόφαση και έχει εκδοθεί και ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας. Στο διατάφτα όμως βλέπουμε ότι η διαδικασία προχωρά και δεν έχουμε κάτι νεότερο το οποίο να μας διασφαλίζει ότι δεν θα προχωρήσει η κατασκευή των συγκεκριμένων διοδίων. Νομίζω ότι σε λίγες μέρες από τώρα θα λήξει και η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ναι, όσον αφορά τα πράγματα είναι έτσι όπως το λέτε. Απλά θέλω να σας πω ένα στοιχείο που γνωρίζω. Είναι ότι πριν από 15 μέρες σε μια ευρεία σύσκεψη που υπήρξε στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων υπό τον κύριο Σπίρτη, βάρθηκε η απόφαση να παγώσουν τα θέματα, όχι το δικό μας θέμα των διοδίων
στη Δυτική Μακεδονία συνολικά, όσο του να τελειώσει η αναλογιστική μελέτη που θα υπολογίζει τα διόδια βάση χιλιομέτρων, δηλαδή να παίρνεις αυτό που γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ένα χαρτί μπαίνοντας και θα πληρώνεις ένα χαρτί βγαίνοντας από τα διόδια. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε, νομίζω θα τραβήξει εις μάκρος αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να πάρει και χρόνο αυτή η διαδικασία. Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί. Η εντολή που δόθηκε από τον κύριο Σπίρτζη, και είμαι σε θέση να τη γνωρίζω, είναι να παγώσει αυτή η διαδικασία με τα διόδια σε όλο το φάσμα της χώρας και όχι μόνο για εμάς εδώ, προκειμένου να υπάρξει αυτή η μελέτη η οποία έχει ανατεθεί από ό,τι γνωρίζω, και με τα δεδομένα αυτής της μελέτης τότε να γίνει συζήτηση για το πού, πόσο και γιατί. Μάλιστα, αυτό θα είναι κάτι πραγματικά και δίκαιο, κύριε Πλακεντά, εφόσον προχωρήσει. Είναι ένα καινούργιο στοιχείο, ας το δούμε. Μέχρι τότε εγώ και νομίζω και όλοι μας συντασσόμαστε με το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου και με όλα αυτά τα οποία λέει, τόσο για την περιοχή της Κοζάνης όσο και την περιοχή Γρεβενών και Καστοριάς. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο πράγμα που πρέπει να το δούμε τουλάχιστον. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν μπουν όλα αυτά τα νέα διόδια, η περιοχή μας θα γίνει ακόμη πιο ακριβότερη. Είπατε για τον τουρισμό προηγουμένως, αλλά με τέτοιο κόστος... Δεν θα υπάρχει ανάπτυξη, κυρία Λούση. Ακριβώς. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι εγκληματικό και νομίζω ότι... Τι να πω τώρα, είναι και βλακώδες, είναι ηλίθιο δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν θα διαφωνήσουμε, κύριε Πλακεντά, αλλά βλέπουμε ότι και η διακήρυξη παραμένει στο site της Εγνατίας Οδού και αυτό μας προβληματίζει. Δεν βλέπουμε να αποσύρεται. Η άποψή μου είναι ότι όταν τέλος πάντων οι υπηρεσιακοί παράγοντες παίρνουν αποφάσεις με καθαρά και μόνο το μυαλό τους στο θέμα του πώς θα πουλήσουν περισσότερο την Εγνατία, νομίζω ότι τέτοια φαινόμενα θα έχουμε. Όχι απλά υπάρχει διακήρυξη. Δεν ξέρω αν την προχωρήσουν κιόλα. Εγώ σας λέω τι πληροφόρηση έχω. Εσείς μπορείτε να την ψάξετε. Είναι λίγο παράδοξο το προφανώς. Ένα τηλέφωνο σε βουλευτές της περιοχής, κυβερνητικούς κατά κύριο λόγο, που συμμετείχαν στη σύσκεψη, νομίζω ότι μπορούν να σας το πληροφορήσουν. Απλά είναι λίγο παράδοξο από τη μία να βλέπουμε έναν υπουργό να λέει σταματήστε, παγώστε όλη τη διαδικασία έως ότου. Μα το παγώνουν γιατί βρήκαν αντιδράσεις. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το δεχόμασταν αμέσως όλη η κοινωνία, τα λέμε εμείς. Δεν μιλάω μόνο για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν η κοινωνία της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Γρεβενών, αν το Περιφερειακό Συμβούλιο αδιαφορούσε, αν οι Δήμοι δεν βγαίνανε προς τα έξω. Α, θα είχαν ήδη δράσουν, κατασκευαστεί τα διόδια, προφανώς. Θα είχαμε κατά 10 χιλιόμετρα διόδια, έτσι. Απλά λέω ότι είναι παράδοξο από τη μία να υπάρχει υπουργική απόφαση, από την άλλη η Εγνατία να επιμένει στην διακήρυξη και στο διαγωνισμό, στη διενέργεια του διαγωνισμού. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Νομίζω ότι οι καθήλυνα αρμόδιοι μπορούν να σας πούνε αρκετά περισσότερα πράγματα από ό,τι εγώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πλακεντά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Είχατε βέβαια και Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα. Συζητήθηκαν και τα θέματα της τουριστικής ανάπτυξης. Έχουμε και την ίδρυση παρατηρητηρίου φτώχειας για τη Δυτική Μακεδονία. Θα μπορέσουμε όμως το επόμενο διάστημα. Το θέμα του παρατηρητηρίου αναβλήθηκε γιατί υπήρχε μια τεχνική λεπτομέρεια. Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το Πάσχα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω τόσο με εσάς όσο και με τους τηλεθεατές σας και να μου επιτρέψετε να ευχηθώ σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, αλλά και πραγματική καλή Ανάσταση από όλο αυτό το πράγμα που βιώνει. Πραγματική Ανάσταση, την χρειάζεται η περιοχή μας. Την μας τα τελευταία 7 χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πλακεντά. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Καλό βράδυ.